Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή «Σε κάθε γωνιά της Αθήνας» με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μεγάλα κανόνια στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της Αθήνας δεν υπάρχουν μόνο στην Α και στη Β κατηγορία, αλλά υπάρχουν και στη Γ Αθήνας. Ένα από αυτά έχουμε σήμερα καλεσμένο, είναι ο 24χρονος επιθετικός και δεινός σκόρερ του Άτλα Κυψέλης, Πέτρο Συνωμάτη. Πέτρο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Δασό. Λοιπόν, Πέτρο, από τον Νοέμβριο έχεις να κάνεις προπόνηση, έτσι να κλωτσίσεις την μπάλα. Ναι, δυστυχώς ναι. Έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, από τον Νοέμβριο, εντάξει. Όσο μπορούμε τρέχουμε, κάνουμε διάφορα μόνοι μας. Με ό,τι έχουμε, κάνα βαράκι στο σπίτι, τέτοια πράγματα. Τρέξιμο, αλλά μέχρι εκεί. Δυστυχώς μπάλα. Σου λείπει το ποδόσφαιρο, Πέτρο? Σε ποιον δεν λείπει, και βέβαια, εντάξει. Άμα πούμε δεν μας λείπει, θα πούμε ψέματα. Θα ήθελες να είχαν ξεκινήσει έστω οι προπονήσεις ανά γκρουπ? Ναι, ναι, να κάνατε. Σίγουρα, σίγουρα. Θα ήθελα, όπως όλοι μας κιόλας, και αυτό περιμένουμε πώς και πώς, να ξεκινήσουμε την επανέναρξη, δηλαδή αυτό θέλουμε. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τώρα τα χρονικά περιθώρια? Είμαστε κοντά στα τέλη Φλεβάρι. Δυστυχώς για πρωτάθλημα πολύ δύσκολο, διότι κιόλας στο ραστεχνικό περισσότερο που ξέρεις και εσύ δουλεύουν και θα αναγκαστεί να γίνουν δηλαδή διπλά παιχνίδια πολλές φορές. Οπότε δυσκολεύει αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα μεσοβδόματα παιχνίδια, στις Τετάρτες ας πούμε. Οπότε δύσκολα για να προλαβαίνουμε να τελειώσουμε τη σεζόν ας πούμε. Αλλά τουλάχιστον έστω προπονήσεις, όσο αυτό, κάτι δεν... Τι σου λένε τα φιλαράκια σου, οι συμπαίκτες σου στον Άτλα που μιλάτε? Τι θέλουν κι αυτοί? Προφανώς κι αυτοί με ανυπομονησία, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όπως όλοι αυτό που ξέρουμε είναι ότι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Άτλας Κυψέλης μετέχει στον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας. Γίναν μόνο 6 παιχνίδια, 6 αγωνιστικές. Ναι. Είχατε 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία αγωνιστική ισοπαλία με τους Ίωνες Παλιού Φαλήρου. Ναι, ναι. Θα μπορούσαν τα δύο παιχνίδια που ήρθατε ισόπαλοι να είχατε πάρει τους 3 βαθμούς, να ήσασταν αίτητοι? Εντάξει, θεωρώ ότι με τα πατήσια που παίξαμε και κάναμε την πρώτη μας ισοπαλία ήταν πολύ καλό παιχνίδι, ήταν μια πολύ καλή ομάδα. Ισοφαριστήκαμε στο 93 κιόλας από ό,τι θυμάμαι. Εντάξει, δεν παίξαμε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν καλύτερη αυτή, ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Μπορώ να πω ότι η ισοπαλία η πρώτη ήταν εντάξει. Τώρα στο δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε με τους Ίωνες στην Αλεπότρυπα. Η τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή. Αγωνιστική, αυτό ναι. Ήρθε η ισοπαλία, δεν θα έπρεπε να έχει ισοπαλία. Εντάξει, υπάρχουν και βίντεο, δηλαδή είμαι σε μια φάση τον γκολ που με ακυρώνουν, ουσιαστικά το πρώτο. Είμαι 2 μέτρα πίσω από το αμυντικό. Φεύγω και σηκώνει offside. Εκεί εντάξει, okay, είναι μια πίκρα, αλλά δυστυχώς όπως κάνουμε και εμείς λάθη, κάνουν και διαιτητές. Ήρθε η ισοπαλία, αυτό έδειξε, εντάξει. Τα πατήσια είναι στην πρώτη θέση μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος πάντα, με 16 βαθμούς. Ακολουθείτε εσείς με 14, μετά είναι η Αναγέννηση Πετρούπολης με 12 και οι Ίωνες Παλιού Φαλήρου με 11. Ποια είναι η εικόνα που σχημάτισες για τον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας, Πέτρο? Ωραίος όμιλος, ωραίες καλές ομάδες, καλοί παίχτες. Ξεχώρισες κάποιες ομάδες? Εντάξει, τα πατήσια σίγουρα που είναι μαζί μας ήταν καλή ομάδα. Οι Ίωνες επίσης καλή ομάδα κι αυτή. Και η Αναγέννηση, αντίθετα με το σκορ που ήρθε το παιχνίδι, το σκορ ξεγελάει, αλλά ήταν και αυτή καλή ομάδα. Εντάξει, προφανώς ήταν σε μια κακή μέρα οι άνθρωποι, έτυχε, ήμασταν κι εμείς σε μια καλή, έγινε αυτό που έγινε. Αλλά ήταν καλή ομάδα, γιατί τους έχουμε παρακολουθήσει, τους έχω παρακολουθήσει και πέρσι, δηλαδή, γιατί παρακολουθώ το ερασιτεχνικό αρκετά. Αυτά. Γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε κιόλας και άλλα παιχνίδια πολλά. Ο στόχος του Άτλα Κυψέλη στην φετινή σεζόν, ξεκινήσατε με στόχο. Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα. Για μένα θεωρητικά αυτό λέω, ότι ο στόχος ήταν το πρωτάθλημα. Όχι απλά να ανέβουμε. Είστε και μια ομάδα, ένας κορμός παικτών που είστε αρκετά χρόνια μαζί, Πέτρο. Ναι, ναι.
εντάξει, είμαστε αρκετά χρόνια. Οι περισσότεροι παίκτες, μπορώ να πω σχεδόν το 85-90% της ομάδας είναι από τις ακαδημίες μαζί. Όταν εννοώ ακαδημίες, εννοώ παν παιδικό, δηλαδή ήταν τα παιδιά μαζί. Στη συνέχεια πήγα πριν 5 χρόνια εγώ και τους βρήκα. Δηλαδή, όταν πήγα εγώ, τα παιδιά δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχή στην πρώτη ομάδα καν τότε. Αυτό. Και είχε βάλει ένα πλάνο τότε ο πρόεδρος με τη διοίκηση και ουσιαστικά περπατάει πάνω σε αυτό το πλάνο η ομάδα. Πάντως, είσαι από τη σεζόν 15-16 στον Άτλα. Ναι. Τι σε έκανε να μείνεις στον Άτλα μέχρι τη φετινή αγωνιστική χρονιά? Η οργάνωση που έχουμε, το κλίμα πάνω απ' όλα που έχουμε μέσα στα αποδυτήρια, οι παίχτες. Δηλαδή, όταν βγαίνουμε, ακόμα και όταν βγαίνουμε εκτός προπονήσεων και αυτά, θα βγούμε 10 άτομα, 15 άτομα από την ομάδα, όλοι μαζί. Αυτό. Είστε μια παρέα, δηλαδή. Ναι, κάνετε παρέα και εκτός. Και εκτός, μπορώ να πω ότι οι περισσότεροι μου φίλοι πλέον είναι παιδιά της ομάδας από τον Άτλα. Δηλαδή, άμα πιάσω και θυμηθώ με ποιους κάθομαι και κάνω παρέα, είναι αυτό. Είναι παιδιά από την ομάδα οι περισσότεροι. Και προπονητής σου είναι ένας νεαρός προπονητής, έτσι, ο Δημήτρης ο Σλεποκούροφ. Ο Δημήτρης ο Σλεποκούροφ. Τον έχω προλάβει συμπαίκτη. Τώρα το έχω την τιμή να τον έχω προπονητή, γιατί είναι τιμή να τον έχεις προπονητή, γιατί μας καταλαβαίνει, πάνω απ' όλα αυτό μας καταλαβαίνει. Δηλαδή, έχουμε το οτιδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πάρουμε τον Δημήτρη τηλέφωνο, θα το λύσουμε παρέα. Και όχι μόνο για ποδοσφαιρικά προβλήματα, για οτιδήποτε. Θα πάρουμε τον Δημήτρη, θα το λύσουμε παρέα. Είναι δηλαδή πάνω απ' όλα φίλος μας και μετά προπονητής. Και ο κύριος Στράτος Σάβας, ο πρόεδρος της ομάδας. Εντάξει, ο κύριος Στράτος μας στηρίζει εκεί, είναι ότι θέλουμε το οτιδήποτε. Επίσης και αυτός, οτιδήποτε θέλουμε, ό,τι χρειαστούμε, τηλέφωνο κατευθείαν το Στράτο. Σε πολλά προβλήματα που έχω χρειαστεί, ακόμα και στη δουλειά, με έχει βοηθήσει εκεί πέρα όταν έχω χρειαστεί το οτιδήποτε. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό, ότι μας στηρίζει σε ό,τι κάνουμε, σε ό,τι απόφαση και να πάρουμε. Πέτρο, στις 6 πρώτες αγωνιστικές, πρόλαβες και φόρτωσες με 10 γκολ, έβαλες 10 σε 10 γκολ. Μπήκανε 10 γκολ, ναι, εντάξει. Έτυχαν τα παιχνίδια. Ήθελα φέτος να κάνω μια καλή σεζόν, γιατί ουσιαστικά... Και η προηγούμενη σεζόν, η οποία και αυτή ήταν κουτσή, να το πούμε έτσι, λόγω της διακοπής, είχες βάλει 26 γκολ. 26 γκολ πέρσι, εντάξει, δεν... Ήθελα φέτος, γιατί... Πιστεύαμε ότι θα τελειώσει φέτος η σεζόν. Αφού ξεκινήσαμε, λέμε θα τελειώσει φέτος η σεζόν. Ήθελα φέτος να κάνω μια καλή σεζόν. Πίστευα ότι το χρωστούσα στον εαυτό μου πάνω απ' όλα. Και όπως είπα και στην αρχή, η άνοδος της ομάδας που θέλαμε, την άνοδο, το πρωτάθλημα, όλη η ομάδα να πάει καλά. Αυτό. Ξεκίνησες, Πέτρο, από τους Αμπελόκηποι. Η πρώτη σου ομάδα ήταν η Αμπελόκηποι. Ποιος ήταν ο πρώτος σου προπονητής? Ο κύριο. Ο άνθρωπος που με βρήκε ουσιαστικά, γιατί δεν έπαιζα ποδόσφαιρο, ήταν ο κύριος Κώστας Ανδριόπουλος. Αυτός μου είπε να έρθω στην ομάδα. Στην αρχή ήμουνα στα παιδικά εκεί, εφηβικά αυτά. Πέτρο, ξεκίνησες ως επιθετικός? Όχι, όχι, όχι. Ξεκίνησα με προπονητή τον κύριο Γιώργο Μάλι. Ξεκίνησα ως αριστερό χαφ ουσιαστικά. Αυτή ήταν, επειδή ήμουνα λόγω της ταχύτητας αριστερό εξτρέμ. Ουσιαστικά έπαιξα μετά κάποια παιχνίδια και αριστερό back. Σε κάποια σεζόν. Και πώς προέκυψε μετά η επίθεση? Έτυχε να πάω στον Άτλα και εκεί μου λέει ο Στράτος, εσύ μου λέει θα παίξεις center for. Μ' αρέσει, μου λέει σε θέλω για center for, αυτό. Και ουσιαστικά ο Στράτος με έκανε center for. Είδε ότι στην προπόνηση είχες το σκοράρισμα. Αυτό, είδε ότι μπορώ να παίξω center for, είδε δηλαδή μερικά στοιχεία μου, στοιχεία που δεν τα βλέπει ένας παίχτης πάνω του, δεν τα καταλαβαίνει. Προφανώς κάποιος άλλος σε βλέπει καλύτερα. Οπότε ουσιαστικά αποφάσισε να παίξω center for. Άρα, χάρη στον κύριο Στράτο, έτσι? Ναι, center for χάρη στον κύριο Στράτο έπαιξα. Ναι, αυτό. Ότι center for με έκανε ο Στράτος. Δηλαδή, δεν είχα κάποια ιδέα από center for. Εμένα η δουλειά μου ήταν half centers, αυτό. Το δυνατό σου σημείο, δηλαδή με κεφαλιά, το αριστερό, το δεξί, πώς? Πιστεύω ότι το δυνατό μου σημείο σίγουρα είναι ταχύτητα. Μετά πάμε δύναμη και το σούτ αυτό. Σούτ με το αριστερό. Αλλά κυρίως ταχύτητα αυτό. Πάντως σκοράρεις σε όλες σου τη σεζόν. Να πάμε στις τελευταίες, δηλαδή 17-18 έβαλες 16 γκολ, 18-19 10 γκολ.
πέρσι 20 και φέτος 10. Ναι. Πώς νιώθεις όταν στέλνεις την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα? Σίγουρα νιώθω μια ανακούφιση, μια ευχαρίστηση πάνω απ' όλα, γιατί ουσιαστικά η δουλειά μας είναι αυτή, να βάζουμε την μπάλα στα δίχτυα, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να πετυχαίνεις το στόχο σου, να πετυχαίνεις τη δουλειά σου, να ξέρεις ότι την έκανες καλά. Αυτό. Έχω ρωτήσει και άλλους επιθετικούς. Όταν αποκρούει ο τερματοφύλακας, είσαι τέτα-τέτ και αποκρούει ο τερματοφύλακας. Ναι. Πώς αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή? Εντάξει, μια απογοήτευση συνέχεια, όχι μόνο και όταν την αποκρούει, το οτιδήποτε. Είναι μια απογοήτευση γιατί. Αλλά είναι ένα πείσμα. Είναι σε πεισμόνι να πας ξανά στην επόμενη φάση. Αυτό. Είσαι τέτα-τέτ και σουτάρεις και η μπάλα πάει out. Εντάξει, είναι απογοήτευση σίγουρα. Η μπάλα στο δοκάρι πάει. Όλα, το οτιδήποτε. Ό,τι δεν καταλήγει στο πλεκτό είναι απογοήτευση. Ό,τι δεν καταλήγει στο πλεκτό μέσα είναι απογοήτευση. Αυτό που θέλουμε είναι να σκοράρουμε. Το πέναλτι. Εντάξει, δεν έχω εκτελέσει σε επίσημα πέναλτι. Για την ψυχραιμία μου στα πέναλτι, συνήθως δεν παίρνω καν την μπάλα, δεν απομακρύνομαι. Αλλά όσες φορές έχω εκτελέσει την προπόνηση, αυτό πάει καλά. Ποιο γκολ, Πέτρο, από όσα έχεις πετύχει μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, μέχρι και τα 10 φετινά, σου έχει μείνει στη μνήμη και το θυμάσαι ακόμα? Ήταν το πιο ωραίο, το πιο δύσκολο. Κάποιο γκολ που το έχεις πανηγυρίσει έντονα? Εντάξει, από τα 10 φετινά έχω πανηγυρίσει σίγουρα το δεύτερο που κάναμε την ανατροπή με τα Βατίσια στο Γαλάτσι, που όπως είπα ήταν μια πολύ δύσκολη ομάδα, ήταν ένα δύσκολο έργο. Το δεύτερο το γκολ σίγουρα το θυμάμαι, το πανηγύρισα. Αυτό. Από φέτος είναι αυτό. Από τα προηγούμενα σου γκολ? Εντάξει, γενικά τα προηγούμενα μου γκολ δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σεζόν 17-18 ή 18-19. 18-19 πρέπει να ήταν. Ναι. Γιατί ήταν η πιο δύσκολη μου σεζόν ουσιαστικά. Είχα περάσει ένα τραυματισμό. Όταν γύρισα από το χειρουργείο μετά τις θεραπείες, μπήκα στην τελευταία αγωνιστική και θυμάμαι είχα σκοράρει, είχα βάλει τα δύο τελευταία γκολ της ομάδας. Αυτά δεν θα τα ξεχάσω ποτέ. Δεν ήταν κάτι σημαντικό. Ουσιαστικά ήταν ανούσιο παιχνίδι βαθμολογικά. Αλλά είναι με το ότι μετά από αυτή την ταλαιπωρία ουσιαστικά που πέρασα, μπήκα και λέω ότι μάλλον είμαι εδώ. Μάλλον ξαναγύρισα. Ποιους επιθετικούς θαυμάζεις, Πέτρο, έχεις ως πρότυπα? Ο Λεβαντόφσκι, ας πούμε? Ναι, σίγουρα είναι ο Λεβαντόφσκι. Είναι ο Χάλαν τώρα της Ντόρτμουντ, πολύ καλός παίχτης. Δεν μπορεί να αφήσει κανένας έξω τον Ιμπραήμοβιτς. Εντάξει, μακάρι να φτάσουμε στην ηλικία του και να μπορούμε να κάνουμε όχι τα μισά, το 1/3. Mm-hmm. Είναι μαγικός παίχτης κι αυτός. Ρονάλντο φαινόμενο. Αυτοί, από το σεντερφόρ αυτοί. Από Έλληνες παίκτες? Έλληνες παίκτες, σεντερφόρ. Σεντερφόρ, ναι, στη θέση που παίζεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μάνος, του Άρη. Καλός παίκτης, τον θεωρώ καλό. Τώρα άλλον, από σεντερφόρ Έλληνα, ήτανε κάποτε ο Μίτρογλου, τώρα δεν είναι. Αυτό. Κάθε χρονιά βάζεις έναν στόχο ότι θέλεις να πετύχεις πάνω από 10 γκολ, πάνω από 15 γκολ? Όχι, όχι, δεν θα το έλεγα. Κάθε χρονιά βάζω στόχο να παίξω όσο καλύτερα μπορώ, να τελειώσω πάνω από όλα τη χρονιά υγιής, να μπορείς δηλαδή να είσαι εντάξει και να τα πάει όσο καλύτερα η ομάδα. Τώρα αυτό φέρνει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Όταν δίνεις το 100% βγάζει και τα ανάλογα τα αποτελέσματα αυτό. Ωραία. Πέτρο, πάμε τώρα να μου παρουσιάσεις εσύ τον Άτλα Κυψέλης. Να ξεκινήσουμε. Κάτω από τα goalpost. Κάτω από τα goalpost έχουμε δύο τερματοφύλακες, πάρα πολύ καλούς, εξίσου καλούς. Είναι ο Γιώργος Μανιώτης και είναι και ο Αλέξανδρος Σολάτσης, ο μικρός της ομάδας, που είναι πραγματικά πολύ καλή και οι δύο. Έχουμε μετά δεξιά... Να σε διακόψει την προπόνηση... Του σκοράρεις ή ναι, ναι, εντάξει, γίνεται, υπάρχει πλάκα? Ναι, ναι, πάντα υπάρχει πλάκα, όχι από μένα μόνο, από το Σωτήρι και όλα στον άλλο που είμαστε μαζί και από τα άλλα τα σεντερφόρ. Είμαστε εντάξει, αυτό δηλαδή το έβαλα. Πέφτουνε στοιχήματα, ποιος θα κεράσει μετά? Πάνε κάτι τέτοια, πάνε. Σίγουρα, όλες οι ομάδες τα έχουν αυτά. Σίγουρα. Ωραία. Πέτρο, πάμε στην άμυνα τώρα, στην αμυντική γραμμή. Ποιοι είναι στην άμυνα? Έχουμε στα στόπερ τον Γιάννη τον Χρυσοχοίδη, μαζί με τον Γιώργο τον Κοσμίδη. Είναι κι άλλοι προφανώς, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ομάδα.
είναι οι δύο βασικοί στόπερ που είναι η μεγάλη της ομάδας ουσιαστικά. Είναι τα δύο έμπειρα παιδιά. Τα δύο έμπειρα παιδιά, ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι ειδικά ο Γιάννης, είναι ένα παιδί ο οποίος έχει και μεγάλη ιστορία στην ομάδα. Ιστορία, εντάξει, όταν ήταν μικρός πολλές ομάδες της Αθήνας τον θέλανε, πολύ καλός παίχτης. Μετά έχουμε δεξιά τον Βαλεντίνο τον Άση, που είναι μαγικός παίχτης πραγματικά, είναι, τι να πω, από τους λίγους στόπερ πραγματικά που, να σας το πω με λίγα λόγια, φοβάμαι να πάω να περάσω, ή back που φοβάμαι να πάω να περάσω, γιατί είναι όντως πολύ δυνατός παίχτης. Αριστερά παίζει ο Αλέξανδρος ο Παλαμάρας, έμπειρος παίχτης, πολύ καλός παίχτης και μας βοηθάει και στην προπόνηση γιατί έχει διπλώματα, ο άνθρωπος είναι, σπουδάζει πάνω σε αυτό, έχει UEFA B δίπλωμα προπονητή. Αυτή είναι ουσιαστικά η βασική. Ωραία, πάμε στο κέντρο. Ποιος είναι ο playmaker, ποιος είναι αυτός που σου δίνει τις μπαλιές για να σκοράρεις? Μπαλιές έχουμε, εδώ θα τσακωθούν μεταξύ τους. Έχουμε δύο παίχτες πολύ καλούς, εξίσου καλούς. Είναι ο Ζήκα ο Άγγελος, είναι ο Κρίστιο Μπάρε, ο οποίος τώρα τελευταία δεν πολύ παίζει λόγω κάποιου τραυματισμού που έχει. Δηλαδή σφίγγει τα δόντια, έχει πάθει χιαστούς και παίζει με χιαστούς το παιδί όσα έχει παίξει. Και σφίγγει τα δόντια και παίζει, είναι δύο πολύ καλοί παίχτες. Από αυτούς ουσιαστικά κρεμιέμαι και εγώ. Ένα σεντερφόρ, άμα δεν πάρει την μπάλα, δεν θα βάλει και γκολ, δεν θα σκοράρει. Οπότε, αν δεν είχα αυτούς από πίσω μου να με τροφοδοτούν, δεν θα είχα και τα γκολ. Όπως και ο Καβαλιέρης ο Αλέξανδρος, επίσης πολύ μεγάλη βοήθεια. Μηχανάκι θα λέγαμε στο γήπεδο, ακούραστος. Και αυτός με τροφοδοτεί πάρα πολύ. Έχουμε και αριστερά μετά που παίζουν ανάλογα ποιοι παίχτες, όπως επειδή είναι λίγο, έχουμε πολλούς στο κέντρο, είναι, καμιά φορά θα παίξει ο Νάσιος Αλή, καμιά φορά θα βάλουν τον Μπάρε όπως είπα, είναι πάρα πολλοί παίχτες στο κέντρο, δεν είναι δηλαδή κάποιοι συγκεκριμένοι. Άρα έχει πολλές επιλογές, έχει ο προπονητής. Πολλές επιλογές στο κέντρο, ναι. Ωραία, και μπροστά, μαζί με σένα. Μπροστά έχω τον Παρτενέρ, χωρίς αυτόν δεν μπορώ, Σωτήρης Μπούσιος, εντάξει. Εντάξει, τι να πω, βρισκόμαστε πλέον με κλειστά μάτια, τόσα χρόνια μαζί, τόσα χρόνια συμπαίκτες. Δεν ξέρω, δεν θα φανταζόμουν ποτέ να μπορέσω να παίξω παρτενέρ με κάποιον άλλον εκτός από το Σωτήρι. Είναι, βρισκόμαστε με κλειστά μάτια πλέον, αυτό. Κάποιος που δεν ξέρει τον Άτλα Κυψέλης και σε ρώταγε, Πέτρο, ποιοι είναι οι καλοί παίκτες στον Άτλα? Δεν υπάρχουν καλοί παίκτες, όλοι. Πραγματικά όλοι. Δεν μπορώ να συγκρίνω κάποιον γιατί η ομάδα λειτουργεί σαν γρανάζι. Άμα λείπει ένα γρανάζι, δεν λειτουργεί η ομάδα. Και όντως δεν λειτουργεί η ομάδα. Τώρα δεν είναι. Καλοί παίχτες δεν υπάρχουν. Όλοι είναι για όλους. Δεν έχει. Ο αρχηγός της ομάδας. Αρχηγός της ομάδας είναι συνήθως ή ο Γιώργος ο Κοσμίδης ή ο Λέντου ή ο Τελάη. Άλλος ακούραστος παίχτης από εκεί, Μηχανάκη, τον ξέχασα τελείως. Είναι αυτό που σας λέω, στο κέντρο έχουμε πολύ πράγμα. Ή ο Γιάννης ο Χρυσοχοίδης. Αυτή είναι συνήθως η αρχηγή της ομάδας, είναι άξια αρχηγή. Και όλοι αυτοί είστε μια παρέα, έτσι? Ναι, ναι, μια παρέα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ομάδα από, τι να σας πω, από ανεξάρτητο μέχρι την καλύτερη ομάδα στον πλανήτη να βάλετε, που να μην μιλούνται οι παίχτες μεταξύ τους και να παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρώ εγώ τουλάχιστον, ότι άμα δεν είσαι δεμένος, δεν γίνεται να κάνεις τίποτα. Και ποιος είναι αυτός τώρα που κάνει τις περισσότερες πλάκες, το πειραχτήρι στην ομάδα, στα ποδητήρια? Έχουμε. Είναι πολλοί, όλοι κάνουμε πλάκες, αλλά οι περισσότεροι συνήθως είναι ο Ζήκα, ο Άγγελος, είναι ο Μπάρε, ο Κρίστη. Αυτή είναι η αρχηγή, ας πούμε. Εντάξει, αρχηγή. Είναι, αυτοί το ξεκινάνε, είναι πολύ πειραχτήρια. Ναι, ναι, είναι ο Βαλεντίνο, είναι, έχουμε πολλούς. Είμαστε δηλαδή. Και αυτό είναι και το μυστικό, η παρέα, το γέλιο, αυτό είναι. Πέτρο, ξέχασα να σε ρωτήσω. Ναι, ναι. Είσαι σε πλεονεκτική θέση και δεν παίρνει την πάσα. Ή την παίρνει ο Σωτήρης την πάσα. Πώς. Το γκολ είναι γκολ. Κανένα να ρωτήσει στο τέλος αν έβαλες, πόσα έβαλες, τι έκανες. Το πρώτο πράγμα που θα ρωτήσουν όλοι και είναι κερδίσατε, χάσατε. Άμα μπει και κερδίσουμε, η χαρά είναι χαρά. Κερδίσαμε.
Έχεις κάποια αγούρια, Πέτρο? Όχι, όχι, όχι. Έχω κάποια αγούρια, εντάξει. Συνήθως... Είναι κάτι που κάνεις πριν τον αγώνα? Όχι. Απλά το μόνο πράγμα που μου αρέσει να μου παίρνουν τη θέση στα ποδητήρια. Δηλαδή ξέρουν ότι εκεί κάθομαι εγώ. Αυτό, όχι. Και το αφήνουν. Όχι, πλάκα. Θα ήθελες να αφιερώσεις σε κάποιον τα 10 φετινά γκολ που έχεις πετύχει? Σίγουρα στην ομάδα. Σίγουρα στην ομάδα. Χωρίς την ομάδα δεν μπορείς να βάλεις κανένα γκολ. Οπότε η βιτρίνα είμαι ουσιαστικά αυτό. Ότι εγώ έχω βάλει τα 10 γκολ, αλλά για να μπουν αυτά τα 10 γκολ, κάποιος πρέπει να αποκρούσει την μπάλα. Ένα στόπερ πρέπει να κόψει. Ένα αμυντικό χαφ πρέπει να τη δώσει σε μένα. Ένα χαφ να βγάλει τη σέντρα. Δεν μπαίνουν έτσι. Οπότε τα γκολ είναι της ομάδας. Εκεί αφιερώνω όλα. Πουθενά άλλο. Α, και σίγουρα στο Στράτο, ο οποίος κάνει άθλο άνθρωπος για να έρχεται και να μας βλέπει σε αυτή την κατάσταση που είναι. Πέτρο, πώς ήταν το φετινό πρωτάθλημα μέχρι τη διακοπή πάντα, χωρίς την παρουσία φιλάθλων? Για εσάς τους επιθετικούς, όταν πανηγυρίζεις ένα γκολ, θες να το πανηγύρισεις με τους φιλάθλους, με τους φίλους σου. Σίγουρα. Με κάποια άτομα της οικογένειάς σου να έρθουν να σε δουν, να χαρούν. Ήταν αρκετά δύσκολο, εντάξει. Και είναι και κακό για τον κόσμο που παρακολουθεί τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, okay, εντάξει, εμείς παίζουμε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που αυτό περιμένουν. Περιμένουν να έρθει Κυριακή, να πάνε στο γήπεδο, να δουν την ομάδα τους, οποιαδήποτε κατηγορία και να παίζει. Και είναι κακό, είναι κακό αυτό. Οι φίλαθλοι, σε κανονικές συνθήκες, έρχονται να παρακολουθήσουν τον Άτλα Κυψέλης, έρχονται στα παιχνίδια? Υπάρχει κόσμος, έρχεται και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ. Αυτοί που είναι, είτε είναι παλέμαχοι, είτε είναι άνθρωποι φίλοι μας, φίλοι παιχτών, συγγενείς, είτε είναι κόσμος ο οποίος έχει ακούσει και θέλει να έρθει να δει την ομάδα, υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται, ναι. Το γήπεδο της Αλεπότρυπας το έχει συνηθίσει, Πέτρο? Εντάξει, τόσα χρόνια ναι, το έχω συνηθίσει, είναι η αλήθεια. Δεν είναι και το καλύτερο γήπεδο για να ποδοσφαιριστεί, μικρό γήπεδο, αλλά εντάξει, μαθαίνεις, συνηθίζεις. Το έχω συνηθίσει. Πέτρο, αν ήσουν πρόεδρος κάποιας ομάδας και ήθελες να πάρεις κάποιους παίκτες από τον Άτλα Κυψέλης, όμως μπορούσες να πάρεις μόνο τρεις, να τους πάρεις στη δική σου ομάδα, ποιους θα επέλεγες? Δύσκολη ερώτηση, πολύ δύσκολη ερώτηση. Τρεις, είναι δύσκολη ερώτηση γιατί δεν είναι μόνο τρεις, είναι αρκετοί που θα έπαιρνα. Σίγουρα θα έπαιρνα τον Ζήκα, τον Άγγελο, γιατί είναι πολύ δουλεθαράς, πολύ δουλεύει πάρα πολύ. Σίγουρα θα έπαιρνα τον Βαλεντίνο, γιατί όπως είπα είναι ένα παιδί που αξίζει. Και είναι, εντάξει, μια ηλικία φοβερή, φοβερός παίχτης. Σίγουρα θα έπαιρνα τον Σωτήρη μπροστά, τον Μπούσιο, γιατί είναι τρομερός σκόρερ, να απίστευτος. Έχει δηλαδή χαρίσματα, όσο ύψος του λείπει, αλλά τόσο μπάλα ξέρει. Πιστέψτε με. Θα έπαιρνα κι άλλους, και ο μόνος λόγος που δεν παίρνω και τον Μπάρε, τον Κρίστη φέτος, είναι γιατί δυστυχώς έχει τους χιαστούς. Είναι πολύ που θα έπαιρνα όμως, είναι πραγματικά πάρα πολύ που θα έπαιρνα. Πέτρο, τι σημαίνει Άτλας Κυψέλης για εσένα? Ήθος, οικογένεια, πάνω απ' όλα οικογένεια όμως. Και μετά είναι το ήθος που έχει η ομάδα. Αλλά είναι η οικογένεια αυτό. Στο προπονητικό team είναι ο Δημήτρης Σλεποκούροφ. Ναι, ο Δημήτρης είναι προπονητής, ο κύριος Μάνος Παπαζαχαρίου είναι προπονητής τερματοφυλάκων, εξαιρετική δουλειά. Και είναι και από πίσω άνθρωποι που δεν φαίνονται, αλλά πραγματικά τρέχουν την ομάδα όλη μέρα. Δηλαδή μπορούν να ασχολούνται με την ομάδα όλη μέρα. Ακόμα και τώρα που έχουμε τρεις μήνες να κάνουμε προπόνηση, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με την ομάδα για να μην λείψει τίποτα σε κανέναν. Ένα ιστορικό σωματείο ο Άτλας Κυψέλης, με ωραία λέσχη. Ναι. Έτσι. Πάνω απ' όλα αυτό έχουμε, είναι η λέσχη τρομερή. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε το γυμναστήριό μας, έχουμε το γηπεδάκι μας μέσα. Έχουμε τα πάντα, τα πάντα. Και η ακαδημία με αρκετά παιδιά, έτσι. Ναι, εντάξει, είναι και η ακαδημία μας. Πολύ καλή δουλειά και στην ακαδημία. Τώρα λόγω COVID έχουν φύγει αρκετά παιδάκια όμως. Εντάξει, αυτό.
πιο από τα ξένα πρωταθλήματα έτσι σου αρέσουν, τι παρακολουθείς, ποιες ομάδες υποστηρίζεις, Πέτρο? Αγγλία. Λίβερπουλ. Mm-hmm. Ναι. Σαλάχ. Φιρμίνιο. Μπόμπι. Σαλάχ, εντάξει, όχι τόσο, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο Φιρμίνιο. Είναι τρομερός ο παίχτης. Δεν είναι γρήγορος, είναι το πιο αργό σεντερφόρ που έχω δει, αλλά είναι μαγικός. Mm. Ο τρόπος σκέψης του είναι απίστευτος. Και από το ελληνικό πρωτάθλημα, από τη Super League? Από Super League είμαι Ολυμπιακός. Ολυμπιακός. Ναι. Πώς είδες τον Ολυμπιακό με την Eindhoven? Ωραία, πολύ καλά. Θα διορθωθεί η άμυνα. Ο El Arabi. Μαγικός, τρομερό το γκολ, απίστευτο γκολ που έβαλε. Ο τρόπος του ήταν πραγματικά σεντερφορίσιο γκολ του El Arabi χθες. Ήταν πολύ ωραίο. Θα ήθελα τώρα, Πέτρο, την άποψή σου για το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, της ΕΠΣΑ. Πώς είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος? Είσαι ευχαριστημένος από το πρωτάθλημα ως πρωτάθλημα? Εντάξει, σίγουρα ευχαριστημένος. Υπάρχουν πολλοί παίχτες. Δυστυχώς είναι αυτό που λέω, ότι πολλοί θεωρούν μικρό έναν παίχτη 18 χρονών, όχι σε εμάς. Εμείς όταν πάμε και παίζουμε με αντίπαλους, δηλαδή βλέπουμε έναν παίχτη που του λέει κάποιος, ο προπονητής του για παράδειγμα, ξέρω εγώ, έλα μικρέ, σήκω, και είναι 18 χρονών, 20 χρονών. Επειδή εντάξει, στο ημίχρονο μετά το τέλος του παιχνιδιού συζητάμε με πολλούς παίχτες, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Όταν πήγαμε στα ποδητήρια συζητάμε. Έχω ακούσει δηλαδή παιδιά 22 χρονών να λένε ότι είμαι, λέει, χρόνια στην ομάδα, τώρα, λέει, πήρα την ευκαιρία μου, γιατί τώρα, λέει, με εμπιστεύτηκε. Δεν το θεωρώ πολύ σωστό αυτό. Δεν θεωρώ πολύ σωστό αυτό, γιατί άμα δεις ξένα πρωταθλήματα, ένας παίκτης 18 χρονών είναι πλέον έτοιμος να παίξει στην πρώτη ομάδα. Όχι έτοιμος, είναι έτοιμος να κάνει και μεγάλη μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Αν πάρουμε τον Άνσου Φάτι για παράδειγμα της Μπαρτσελώνα, 17 χρονών, δεν μπορεί στην Μπαρτσελώνα να είναι χαζή να τον βάζουν να παίξει 17 χρονών. Υπάρχουν πάντως ταλέντα. Υπάρχουν αρκετά ταλέντα δυστυχώς, και είναι αυτό, ότι θάβονται με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν τους εμπιστεύονται. Ενώ υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες. Πραγματικά υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες, οι οποίοι τους έχουν περάσει οι προπονητές τους αλλαγή στο 70. Και έχω πει μέσα μου, έχω αναρωτηθεί γιατί, για ποιο λόγο, ας πούμε, ξέρω εγώ, έπαιζε αυτός και δεν είχε βάλει το μικρό. Πολύ καλός ο μικρός. Δυστυχώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους μικρούς. Όχι, αυτό είναι πολύ κακό. Το θεωρώ πολύ κακό. Η εικόνα της διαιτησίας, Πέτρο. Εντάξει, είναι ανερχόμενοι. Τώρα ξεκινήσανε οι διαιτητές, αυτοί για να παίζουν στη γάμα κατηγορία προφανώς. Είναι νέα παιδιά, πολλά είναι νέα παιδιά. Είναι Πέτρο. Νέα παιδιά, κάνουν λάθη όπως κάνουμε και εμείς λάθη. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ότι κάνουν λάθη. Υπάρχουν και εξαιρετικοί διαιτητές, υπάρχουν και διαιτητές οι οποίοι κάνουν. Όλοι κάνουμε λάθη. Είναι φυσιολογικό να κάνεις λάθη. Τώρα μαθαίνουν τα παιδιά ουσιαστικά, τώρα μαθαίνουν. Δεν το κάνουν επειδή το θέλουν. Είναι από απειρία, καθαρή απειρία. Γι' αυτό και όποιος εξελίσσεται στη διαιτησία, στο πούμε έτσι, φεύγει και πάει στη Β, στην Α και ανεβαίνει κατηγορίες. Οπότε ουσιαστικά στη Γ' Εθνική θα έχουμε συνέχεια λάθη, γιατί είναι πάντα καινούργιοι διαιτητές. Πάντως έχεις κάνει φιλίες στο ποδόσφαιρο, Πέτρο μου. Είπες και με όλα τα παιδιά. Ναι, ναι. Έχεις ξεχωρίσει παίκτες στο πρωτάθλημα της Γ' κατηγορίας, στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ας πούμε? Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί παίχτες που έχω κάνει φιλίες και από άλλες ομάδες, που έχω παίξει αντίπαλοι δηλαδή με αυτούς. Μπορείς να μου αναφέρεις κάποια ονόματα? Ναι, ναι, ένας που μου έρχεται τώρα αυτή τη στιγμή και όλα στο μυαλό είναι ο Γιώργος Ομίχος, ας πούμε, που παίζει τον Ιπποκράτη το παιδί, εξαιρετικό παιδί. Γνωριστήκαμε στο γήπεδο, δεν τους ήξερα. Το παιδί που έχουν δίπλα τους, πάλι τον Ηλία. Είναι αρκετοί, είναι πάρα πολλοί παίχτες δηλαδή που έχουμε. Θα συναντηθούμε δηλαδή στον δρόμο τυχαία για παράδειγμα και θα πούμε: «Ό,τι κάνεις, πως είσαι, έπαιζε τον Ιπποκράτη», ας πούμε. Φέρνω για παράδειγμα ομάδες τώρα. Ναι. Είναι το παιδί που έχουν το άλλο, το στόπερ. Ναι, είπα τον Ηλία. Είναι αρκετοί παίχτες δηλαδή που έχουμε κάνει φιλίες, που γνωριζόμαστε. Αυτό. Από τις 6 ομάδες που αντιμετωπίσατε φέτος. Ο Νικήτας πάλι, Δημητρακόπουλος. Ο Νικήτας. Καλό, εξαιρετικό παιδί. Αυτή. Από τις 6 ομάδες που αντιμετωπίσατε φέτος, ποια ήταν η καλύτερη ομάδα, πιο δύσκολος αντίπαλος, ήταν τα Πατήσια? Ναι, ήταν τα Πατήσια, μπορώ να το πω. Δυσκολευτήκαμε αρκετά, δεν μας πήγε η μέρα και εμάς. Αλλά ήταν πολύ καλή ομάδα. Θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
Πέτρο, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω και για την επόμενη μέρα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πιστεύεις ότι θα είναι διαφορετική με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία? Εντάξει, σίγουρα θα είναι στην αρχή δύσκολα πολύ, γιατί πάμε το καλοκαίρι ουσιαστικά ένας παίχτης κάθεται 1,5 με 2 μήνες κάνει τις διακοπές του. Τώρα έχουμε πάει γύρω στους 3,5 μήνες αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα. Οπότε και να ξεκινήσει είναι αυτό που είπα, δεν προλαβαίνουμε το πρωτάθλημα γιατί πρέπει να κάνεις ξανά προετοιμασία. Και δεν υπάρχει χειρότερο για έναν ποδοσφαιριστή από την προετοιμασία το καλοκαίρι. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι σε έναν ποδοσφαιριστή, η προετοιμασία το καλοκαίρι. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολο, ναι, πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας που σου ανέφερα πριν, δεν ξέρω πώς είναι να παίζεις 9 η ώρα, 10 η ώρα. Υπάρχουν παιχνίδια την Κυριακή που γίνονται 9 και 10 η ώρα. Πώς είναι, Πέτρο, να αγωνίζεις 9 η ώρα? Είναι πολύ άσχημο. Και να θες να κερδίσεις, να πρέπει να βάλεις γκολ, να σκοράρεις. Ναι, είναι πολύ άσχημο γιατί για να παίξεις. Αυτό γίνεται λόγω της έλλειψης των γηπέδων, έτσι. Έλλειψη γηπέδων. Ενώ υπάρχουν τόσοι χώροι πραγματικά που μπορείς να βάλεις, να φτιάξεις ένα γήπεδο, οτιδήποτε. Υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλουν προφανώς να φτιάξουν γιατί χώρος υπάρχει. Στην Αθήνα είμαστε. Μπορείς να κάνεις γήπεδα σε κάποιο προάστιο. Άμα δεν θες να κάνεις στην Αθήνα, ας πούμε. Στο πάρκο που είμαστε τώρα είναι τεράστιο πάρκο. Χωράνε 10 γήπεδα εδώ μέσα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Κάποιος δεν θέλει να κάνει. Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο να ξυπνάσεις. Να παίζεις 9 η ώρα. Γιατί όταν θα παίξεις 9 η ώρα, πρέπει να είσαι μία ώρα πριν στο γήπεδο. Αν μένεις για παράδειγμα στη Γλυφάδα και πρέπει να παίξεις στην Κυψέλη, ο παίχτης πρέπει να ξυπνήσει 5.30. Πρέπει να ξυπνήσει να φάει. Δεν μπορείς να πας να παίξεις χωρίς να έχεις φάει κάτι. Δεν θα παίξεις, δεν γίνεται. Θα παίξεις μέσα στο γήπεδο. Αυτό που θα φας πρέπει να το ισχωνέψει. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Και όταν δουλεύεις όλη τη βδομάδα και ξυπνάς 7 η ώρα, έχεις μια Κυριακή να ξεκουραστείς. Την Κυριακή αυτή λοιπόν πρέπει να ξυπνήσεις 5.30 ώρα το πρωί. Θα ξυπνήσεις πιο νωρίς από ό,τι θα ξύπναγες να πας στη δουλειά σου για να πας να παίξεις ποδόσφαιρο. Να κάνεις αυτό που αγαπάς. Είναι δύσκολο, πραγματικά είναι δύσκολο. Δηλαδή, εμείς παίζουμε 9 η ώρα στην Κυψέλη στην Αλεπότρυπα. Σκέφτομαι πραγματικά οι άλλες ομάδες και έξω που πάμε και παίζουμε, ξυπνάμε πολύ νωρίς, αλλά σκέφτομαι πραγματικά τις άλλες ομάδες που έρχονται να παίξουν 9 η ώρα και πρέπει να έρθουν από πολύ μακριά. Τι ώρα ξυπνάνε τα παιδιά και πραγματικά χαρά στο κουράγιο τους. Αλήθεια, είναι πολύ δύσκολο. Έχεις παρακολουθήσει φέτος άλλες ομάδες άλλων πρωταθλημάτων, άλλους αγώνες? Στο ερασιτεχνικό, όχι τόσο, δεν θα το έλεγα. Όταν βλέπουμε μετά τα παιχνίδια, δηλαδή όταν καθόμαστε να ξεκουραστούμε, που έχουμε κάτσει να δούμε λίγο τον Αστέρα για παράδειγμα, που είναι σε εμάς στην Αλεπότρυπα. Κυρίως αυτό. Μετά από εμάς συνήθως παίζει ο Αστέρας, οπότε η Αθηναίδα. Αυτό. Έχουμε κάτσει να δούμε τα παιχνίδια τους για λίγο. Αλλά όχι, δεν θα το έλεγα ότι έχω παρακολουθήσει παιχνίδια έτσι. Ωραία. Πέτρο, ποιον θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου στην ομάδα όπου είσαι από τη σεζόν 2015-16 στον Άτλα Κυψέλης? Κυρίως προπονητές μου. Οι άνθρωποι πραγματικά θαυμάζω το έργο τους, όπως και τον κύριο Μιχάλη και τον Δημήτρη. Δεν είναι εύκολο να κουτσάρεις 25-30 παίχτες, ο οποίος μέσα στο κεφάλι του έχει τα δικά του πιστεύω και να πρέπει να τους μάθεις ουσιαστικά να δουλεύουν στον ίδιο ρυθμό. Να δουλεύουν, να βγάλουν ένα σύστημα. Είναι δύσκολο πράγμα η προπονητική. Οπότε κυρίως οι προπονητές μου, τον κύριο Στράτο που με εμπιστεύεται. Αυτά. Και τη διοίκηση, τους ανθρώπους που τρέχουν πίσω από την ομάδα για να μην μας λείψει πραγματικά τίποτα. Και σε αυτούς που έρχονται και ακολουθούν την ομάδα, τους φιλάθλους. Αυτοί πάνω απ' όλα. Αυτή είναι πρώτη από όλους, γιατί υπάρχουν παιχνίδια. Υπάρχουν 10-15 άτομα συγκεκριμένα που τους έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, που όπου και να έχω πάει τα τελευταία χρόνια που είμαι στον Άτλα, ήταν και σε φιλικό ακόμα, ήταν εκεί και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κόσμο κυρίως που έρχεται και μας παρακολουθεί. Μέσα και έξω. Μου είπες ότι υπήρξες συμπαίκτης με τον coach, τον Δημήτρη Σλεποκούροφ. Ναι. Πολύ καλός παίχτης, κυρίως ήταν
αρχηγός. Ήταν αυτό ότι ήταν αρχηγός μες στο παιχνίδι. Δεν ξέφευγε ποτέ. Μας κουμάνταρε όλους. Δηλαδή ήταν το παράδειγμα για όλους τους υπόλοιπους. Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν το παράδειγμα για όλους. Γιατί όσα χρόνια κι αν τον είχα συμπαίκτη, δεν θυμάμαι να έχει φάει κόκκινη κάρτα ή να έχει ξεφύγει σε θυμό ή το οτιδήποτε. Πάντα ήταν εκεί για να ηρεμεί, να μας καθοδηγεί πάνω απ' όλα. Γιατί και ο παίχτης που ήταν, ήταν και προπονητής ταυτόχρονα. Τις εντολές του κύριου Στράτου μας έδινε ο Δημήτρης και μας έλεγε τι να κάνουμε. Έχω ρωτήσει κι άλλους επιθετικούς, θα ρωτήσω και σένα. Τα γκολ τα μετράς, Πέτρο? Μόνο στο τέλος της σεζόν. Δεν θα κάτσω να μετρήσω στη μέση σεζόν πόσα είναι, τι είναι. Δεν με απασχολεί. Πόσα έχεις πετύχει μέχρι τώρα, συνολικά? Θα σας γελάσω. Πρέπει να τα μετρήσω. Θα βάλω τα τελευταία χρόνια που είμαι στον Άτλα. Τα 26 πέρσι, τα 10 φέτος, 10 πρόπερσι. 46 μου έρχονται στο μυαλό, ίσως είναι και παραπάνω, αλλά 46 μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό, νομίζω. Δεν τα μέτρα, όχι. Ωραία. Πέτρο, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Center for του Άτλα Κυψέλης, του Πέτρου Συνωμάτη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θα ήθελες να πεις εσύ? Πάνω απ' όλα υγεία. Γιατί χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όχι μόνο να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά και να κινηθούμε στην καθημερινή μας ζωή. Οπότε πάνω απ' όλα υγεία σε όλους. Πίστη και υπομονή, κάποια στιγμή όλο αυτό θα τελειώσει, να είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί μόνο έτσι θα περάσει και γρηγορότερα ο χρόνος. Με το να καθόμαστε και να κλεγόμαστε δεν θα καταφέρουμε πολλά. Υπομονή, οπότε υγεία και πίστη να μην σταματήσουμε ποτέ να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να παίζουμε ποδόσφαιρο. Και εγώ υγεία να ευχηθώ, να σου ευχηθώ να ξεπεράσεις τα 100. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη φάση και όποτε ξαναρχίσει το πρωτάθλημα ή την καινούρια αγωνιστική χρονιά, ο Άτλας Κυψέλης να πραγματοποιήσει το στόχο της ανόδου στην Β' Αθήνας. Μακάρι, μακάρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν Άτλας, γιατί μέσω εμού αυτή τη στιγμή είναι σαν να μιλάει ο Άτλας. Οπότε σε ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για τον χρόνο που διάθεσες να είμαστε για τη συνέντευξη αυτή. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.